Με πολλά χαμόγελα και υψηλές φιλοδοξίες ξεκίνησε την προετοιμασία της για τη νέα χρονιά η Δόξα Δράμας, ξέροντας ήδη ότι από τη νέα περίοδο θα αγωνίζεται στη Γάμα Εθνική και στον Πρωτόμυλο, η Μαυαραετή, αρκετά με ενισχυμένο ρόστερ σε σχέση με πέρσι, ευελπιστούν στην καλύτερη δυνατή πορεία. Σίγουρα θέλουν να ξεχάσουν όλοι την περσινή αγχωτική χρονιά με την σωτηρία την τελευταία αγωνιστική με το Σοχό. Σε αυτό στάθηκαν οι περισσότερες στις δηλώσεις τους. Η ομάδα θα στοχεύει κάθε Κυριακή στη νίκη, θα μπαίνει με στόχο το νικηφόρο αποτέλεσμα και με στόχο φυσικά να πρωταγωνιστήσει και να προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, κερδίζοντας και πάλι την εμπιστοσύνη του κόσμου. Να δούμε το σχετικό βίντεο από τη σημερινή πρώτη προπόνηση της Δόξας υπό τις οδηγίες του νέου προπονητή Κυριάκου Χετσχεμενίδη και τις δηλώσεις των παραγόντων της ομάδας λίγο πριν ξεκινήσει η πρώτη προπόνηση της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Καταρχήν, για μας είναι πολύ ευχάριστο που γυρνάμε στο γήπεδο μετά από 3,5 σχεδόν μήνες. Υπάρχει πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Αυτό φαίνεται και στους ποδοσφαιριστές, γιατί έχουν πλαισιωθεί η ομάδα με πάρα πολύ καλούς παίχτες και από τη διοίκηση που έκανε κινήσεις τις οποίες είχαμε προγραμματίσει εξ αρχής. Για μας στόχος είναι αυτός που έχουμε πει εξ αρχής, να κάνουμε μια ομάδα η οποία θα είναι πολύ ανταγωνιστική. Και νομίζω ότι με τις μεταγραφικές κινήσεις που κάνουμε, σύν τα παιδιά που κρατήσαμε, η ομάδα θα είναι πολύ αξιόλογη. Είσαι ικανοποιημένος από τις κινήσεις, από το πλάνο έτσι όπως έγινε το καλοκαίρι, γιατί έδωσες κάποια ονόματα στη διοίκηση, θέλησες κάποιους παίκτες διακαώς να τους έχεις της ομάδας, νιώθεις ικανοποιημένος με τις επιλογές που έγιναν? Ναι, η αλήθεια είναι ότι η διοίκηση χατήρι δεν χάλασε. Ό,τι είχαμε πει το έκανε. Και στο 90% του ρόστερ νομίζω είμαστε πάρα πολύ καλά. Τώρα θεωρώ ότι 1-2 προσθήκες ακόμα για να μας ανεβάσουν το επίπεδο εκεί που θέλω, για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, ίσως να γίνουν. Τι στόχους έχει η Δόξα φέτος στο πρωτάθλημα? Στόχος έχει καταρχήν να γεννηθεί η Δόξα. Γιατί πέρσι ταλαιπωρήθηκε πολύ η ομάδα. Και παίρνοντας ποδοσφαιριστές τέτοιου επίπεδου, σίγουρα να πρωταγωνιστήσει. Ναι, αυτό ακριβώς που είχαμε υποσχεθεί στον κόσμο της Δόξας, στον κόσμο της Δράμας, στο τελευταίο παιχνίδι στο Σοχό, με τον Εθνικό Σοχό, είχαμε υποσχεθεί στον κόσμο ότι από την επόμενη μέρα θα αρχίσει ο προγραμματισμός για την καινούργια χρονιά. Το κάναμε όπως ακριβώς το είχαμε υποσχεθεί. Νομίζω ότι ύστερα από πολλά χρόνια η ομάδα της Δόξας στην πρώτη συγκέντρωση είναι πλήρη στο ρόστερ, έχει ολοκληρωθεί κατά 99%, αφήνουμε 1% για πάνε δεχόμενο, αλλά νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για το πρωτάθλημα, που δεν ξέρουμε βέβαια ακόμη πότε θα ξεκινήσει. Εμείς θέλουμε να έχουμε μία χρονιά όλοι οι ποδοσφαιριστές και όλος ο κόσμος υγεία, μέσα σε αθλητικά πλαίσια να διεξαχθεί το πρωτάθλημα και να έχουμε μια καλή πορεία για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θα ευελπιστούμε ότι θα κάνουμε μια πορεία αντάξια στο ονόματα της Δόξας. Αποφεύγετε και εσύ και οι συνεργάτες σου και στην τελευταία συνέντευξη τύπου να αναφερθείτε στη λέξη πρωταθλητισμός. Κάποιους δοξέους τους ενόχλησε αυτό το πράγμα? Είναι θέμα τακτικής? Γιατί το ρόστερ φαίνεται ποιοτικό. Οι μεταγραφές που έγιναν είναι από παίκτες που ξέρουν την κατηγορία και έχουν πρωταγωνιστήσει. Απλά δεν θέλει να μιλάει η διοίκηση, οι ποδοσφαιριστές, ο προπονητής για στόχο πρωταθλήματος τη φετινή χρονιά. Ο στόχος της ομάδας και ο στόχος ο προσωπικός, ο δικός μου και νομίζω όλων των παιδιών και των ποδοσφαιριστών, είναι να κερδίζει κάθε Κυριακή τον κάθε αντίπαλο. Από εκεί και πέρα, αν θα έρθει το πρωτάθλημα, δεν θα πούμε όχι. Εμάς ο στόχος μας είναι αυτός, να κάνουμε μια πορεία τέτοια που να κερδίζουμε κάθε αντίπαλο με και καλό ποδόσφαιρο, να ευχαριστηθεί ο κόσμος και να έχουμε, είπα, μια πορεία αντάξια του ονόματος της Δόξας. Η αλήθεια είναι ότι όντως είμαστε πάρα πολλά νέα πρόσωπα στην ομάδα. Ξεκινούμε την νέα ποδοσφαιρική χρονιά, αρχίζοντας από την σημερινή μέρα με την πρώτη μας προπόνηση. Είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι ότι θα φτιάξουμε ένα δυνατό και ισχυρό σύνολο, μια αξιόμαχη, αξιόλογη ομάδα, η οποία θα διεκδικεί το καλύτερο δυνατό για αυτήν. Τι μπορούμε να υποσχεθούμε στον κόσμο, ο οποίος ξέρουμε ότι έχει απαιτήσεις? Πέρσι σε μια δύσκολη καμπή στήριξε την ομάδα. Τι υπόσχεση μπορούμε να δώσουμε στον κόσμο? Ξέρεις κάτι, Δημήτρη, ο κόσμος έχει κουραστεί, έχει βαρεθεί να ακούει υποσχέσεις. Θα ήταν άκερο, τουλάχιστον τόσο νωρίς, να μπούμε στη διαδικασία και να πούμε στον κόσμο ότι ο στόχος μας είναι ο πρωταθλητισμός, ο στόχος μας είναι να αποφύγουμε την περσινή δύσκολη χρονιά. Αυτό που σίγουρα μπορούμε να αποσχεθούμε στον κόσμο, και βλέποντας
το ποιους ποδοσφαιριστές έχουμε φέρει στην ομάδα μας, είναι δεδομένο ότι θέλουμε να φτιάξουμε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, έτσι ώστε να διεκδικήσει το καλύτερο που μπορεί για την ομάδα μας. Έκανε αρκετές μεταγραφές η ομάδα. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι ακόμη δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι αντίπαλοι στον Όμιλο και δεν ξέρουμε καν και την ημερομηνία που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα? Ξεκινάτε δηλαδή στα τυφλά ουσιαστικά. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει, δεν θα λέγα πολλές, έχουμε κάνει καλές και ποιοτικές επιλογές για την κατηγορία μας. Θεωρώ ότι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήρθαν στην ομάδα αποτελούν ό,τι καλύτερο σε αυτήν την κατηγορία και όχι μόνο. Είναι μια προσπάθεια, μια δύσκολη προσπάθεια, δύσκολες οι συνθήκες, προϋποθέσεις όχι τόσο ευνοϊκές, έχουν να παλέψουν η διοίκηση με πολλά προβλήματα, ξεκινάμε από το οικονομικό, φτάνουμε στα αγωνιστικά, όμως το ευχάριστο είναι πιο ότι έχουμε αυτή τη στιγμή 30 παίκτες, 31 παίκτες, οι οποίοι ανήκουν πλέον επίσημα στο ρόστερ. Μια ομάδα συμπληρωμένη, στην πρώτη προπονητική ημέρα είναι παρόντες όλοι, σχεδόν όλοι μάλλον, λείπουν τρεις για δικαιολογημένοι. Αυτό και μόνο δείχνει ότι τουλάχιστον αυτή η ομάδα λειτουργεί με μια ποδοσφαιρική λογική, μια λογική η οποία νομίζω ότι θα αρέσει στον κόσμο και πιστεύω ότι αυτό που θα βγει στο τέλος θα αρέσει και αυτό στον κόσμο. Άλλωστε αυτός είναι ο στόχος, να παίξει αυτή η ομάδα και να ευχαριστιέται ο κόσμος αυτό που βλέπει. Η περσινή κατηγορία είχε 7 ομίλους και σωθήκαμε στο Παρατσάφ, από το Σοχό, στο Σοχό. Οπότε με εκείνο εφαλτήριο έπρεπε κάτι να γίνει. Νομίζω η τωρινή διοίκηση έκανε κινήσεις σε σωστό χρόνο και η ομάδα ενισχύθηκε αγωνιστικά όσο λίγες. Άρα είναι οργανωτικά έτοιμη. Το ζητούμενο είναι ένα. Ο κόσμος έχει απογοητευτεί από τον αυτοϋποϋβασμό πέρσι, από τις παραδιοικήσεις στην ΠΑΕ. Όλα αυτά τον έχουν φέρει τον κόσμο απενεργοποιημένο. Και επειδή χρόνια είμαι στο ρεπορτάζ, το ζητούμενο για ο κόσμος θα καθορίσει τα θέλω και τα πρέπει της ομάδας μας, τα οποία είναι για ψηλά, έχουμε βαριά ιστορική φανέλα, άρα πρέπει ο κόσμος να μεταπιστεί. Αυτό είναι το ζητούμενο και όταν λέω ο κόσμος, η κοινωνία διαστρωματικά και οι χορηγοί και οι υποστηριχτές και ο ανώνυμος φίλαθλος. Η Δόξα έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Έχει ένα κοιμόμενο, είναι ένας κοιμόμενος γίγαντας για αυτή την κατηγορία. Αν σηκωθεί ο κοιμόμενος γίγαντας, ο φύλατρος κόσμος και ενεργοποιηθεί, νομίζω τα άλλα είναι οργανωτικά, αγωνιστικά. Η ομάδα έχει ενισχυθεί όσο κανένα στην κατηγορία. Άρα είμαστε έτοιμοι.